Φίλες και φίλοι, σας έχω δώρα, σας έχω πάρα πολλά δώρα, σας έχω όμορφα δώρα, ιδιαίτερα δώρα, δώρα τα οποία θα σας δώσουν πάρα πολύ χαρά και είναι μια προσφορά της αγάπης μου, γενικότερα από μένα προς εσάς που με ακούτε και με στηρίζετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μου ανοίγετε την καρδιά σας και γράφετε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα γενικότερα και σε email που παίρνω αλλά και κάτω από κάθε βίντεο που βγάζετε την ψυχή σας. Γράφετε πράγματα, λέτε πολύ όμορφα πράγματα για μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να συγχαρώ και εκείνους οι οποίοι δεν συμφωνούν με την άποψή μου και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά το κάνουν όμως με τέτοιο όμορφο, σοβαρό και όριμο τρόπο, στο οποίο και εμένα αυτό μου δίνει πολύ ενέργεια και μου δίνει πολύ χαρά για να καταλάβω ότι υπάρχουν και άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με ποιότητα, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους, αλλά το κάνουν όμως με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Δεν σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι θα συμφωνήσουμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα συμφωνήσουμε με τα ταρό, δεν σημαίνει ότι όλοι θα συμφωνήσουμε με την αστρολογία, ότι όλα κτλ. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να συμφωνήσουν, δεν θέλουν να το ακολουθήσουν, είναι ok, είναι εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και έχουν και ένα δίκιο, διότι ο τρόπος πολλές φορές που γίνεται η όλη έκφραση αυτών των εσωτερικών τεχνών γίνεται δυστυχώς με έναν λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να το θεωρεί αυτό hocus pocus που λένε, λίγο σαν βουντομάνια να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να χάνουν τη δυναμική τους. Δεν θα πω περισσότερα, απλά θα πω ότι, οκ, εντάξει, έτσι γίνεται, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι προχωράει. Όπως σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν και κακοί γιατροί και κακοί δικηγόροι και καλοί επαγγελματίες και κακοί επαγγελματίες κτλ. Και προχωράει. Η ζωή προχωράει, τι να κάνουμε έτσι. Έχω βάλει λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, και ένα ιδιαίτερο χρώμα, λαχανί, να το πω έτσι και όσο πιο έτσι γαλλικά γίνεται, πορτογαλέζικα να το πω. Έχει έναν όμορφο καιρό έξω. Πολύ όμορφη ημέρα, μου έδωσε και εμένα έμπνευση, δώρα λοιπόν, όμορφα πράγματα. Πάμε να το δούμε, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερο το ρίξιμο. Το πρώτο πράγμα είναι φυσικά, εννοείται ότι έχουμε 1, 2, 3 και 4, όπως βλέπετε εδώ, δώρα. Αυτά είναι τα δώρα σας. Το κάθε πακετάκι μέσα, ναι μεν έχει και κάρτες ταρό, τις οποίες δεν τις βλέπετε, θα επιλέξετε, θα σας επιλέξουν, μάλλον να το πω έτσι, και έχει και κάποια άλλα πράγματα μέσα, τα οποία κρύβονται κι άλλα. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να επιλέξετε ένα όμως πακέτο. Ένα πακέτο. Μέσα υπάρχουν και άλλα αντικείμενα, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για να σας ιντριγκάρω λιγάκι, υπάρχουν και συγκεκριμένες προσευχές. Τις οποίες τις διάλεξα εγώ, τις έψαξα, τις διάλεξα, μου αρέσαν και είναι και μια δικιά μου που μου αρέσει πάρα πολύ. Τις οποίες εδώ θα δούμε σε κάποιο πακέτο, ποια είναι αυτή η προσευχή στην οποία αναφέρεται το χαρτάκι, αλλά θα δείτε όμως τις προσευχές, θα τις έχω εγώ ανεβάσει στην κοινότητα. Δηλαδή, μέσα ή κάτω από αυτό το βίντεο, θα δείτε από εμένα 4 διαφορετικά comments, διότι είναι 4 διαφορετικές προσευχές, θα δείτε. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα αντικείμενα. Το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι να χαλαρώσετε, να επιλέξετε, να δείτε τι σας τραβάει. Σας τραβάει αυτό το πολύ όμορφο κόκκινο, αυτό εδώ πέρα το περίεργο χρυσαφί, ας το πούμε, αυτό εδώ πέρα το με τα διάφορα χρωματάκια κτλ. Ή αυτό εδώ πέρα το μπλε. Τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας αρέσει περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο σας τραβάει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνω εγώ είναι να μαζέψω τα υπόλοιπα πακέτα, να τα βάλω στην άκρη. Ωραία. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, μισό λεπτό φίλες και φίλοι, με το πρώτο μας πακέτο. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο πακέτο, φίλες και φίλοι, για να δω, θα τα βγάλω όλα έτσι, να τα δούμε, ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τα δωράκια μας, τι έχουν να κάνουν μέσα. Τι θα επιλέξω, θα επιλέξω, μάλιστα. Λοιπόν, αφορά το συγκεκριμένο deck, αυτό εδώ πέρα, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε μετά. Για να δούμε τι να ξεκινήσω πρώτα. Να ξεκινήσω με την προσευχή ή να ξεκινήσω με αυτό ή με αυτό εδώ. Για να δούμε. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτό εδώ. Αυτή είναι η προσευχή. Είναι η προσευχή του Αγίου Νεκταρίου, φίλες και φίλοι. Είναι μια πολύ όμορφη, ιδιαίτερη προσευχή. Θα τη βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο, έτσι. Εσείς που επιλέξατε το κόκκινο πακέτο, θα γράψω κιόλας. Νούμερο 1, θα βάλω ένα συνθηματικό για να το αναγνωρίζετε. Δεν θα την πω τώρα αυτή την προσευχή, δεν θα πω καμία προσευχή. Ο καθένας να τη διαβάσει με το δικό του τρόπο. Οπότε έχουμε το πρώτο δώρο, δηλαδή, το οποίο είναι από μένα προς εσάς. Το δεύτερο είναι, θα πάρω αυτό εδώ πέρα, που είναι ένα σύμβολο, ένα ιδιαίτερο σύμβολο, θέλω να το δείτε. Είναι ειδικός ρούνος, ένας πολύ όμορφος ρούνος, είναι το σουέλο, όσο πιο βλάχικα το λέμε, τόσο
Προς δεν προσβάλλω κανέναν έτσι, αλλά σουέλο, όσο πιο έτσι το λέμε αυτό, είναι λοιπόν ή διάλεκτος τέτοια, το οποίο αν παρατηρήσετε έχει, έχει έναν κεραυνό. Ο κεραυνός, αν πάμε τώρα και στην αρχαία ελληνική μυθολογία, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε και ο Δίας κτλ. Είναι ένα διεθνές σύμβολο, στο οποίο για εσάς είναι ένα δώρο λοιπόν, το οποίο αν θέλετε το σύμπαν σας φέρνει ναι, ας το πούμε έτσι, και σας μιλάει για ενέργεια, πολύ δυνατή ενέργεια, σας μιλάει για τη δύναμη του ήλιου, τη ζεστασιά, την αλήθεια, για πολύ δυναμική ενέργεια, για υγεία, για επιτυχίες και φυσικά να σας πει ότι είστε κατά κάποιο τρόπο στο κατάλληλο σημείο, στη σωστή διαδρομή. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε, αλλά είστε στο σωστό δρόμο. Τώρα θα μου πείτε αυτό εδώ πέρα τι είναι. Μας το έφερες εδώ για να διαβάσουμε καλύτερα. Θα το έφερα εδώ για να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το όμορφο, μισό λεπτό, το όμορφο πράγμα. Να μεγενθύνουμε λοιπόν λίγο τον ήλιο. Τι γίνεται όμως, γιατί ο μεγενθητικός φακός είναι ένα σύμβολο, ένα συμβολισμός. Ο μεγενθητικός φακός, φίλες και φίλοι, θέλει να έρθει για να σας μιλήσει και για να σας πει ότι δεν μεγενθύνω τα προβλήματα να είναι τόσο υπερβολικά, γιατί πολλές φορές δεν είναι τόσο υπερβολικά όσο νομίζουμε ότι είναι, αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και το εξής. Βλέπω τις δυνάμεις και την αλήθεια κάτω από την επιφάνεια και κάτω από αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει και έτσι αντιλαμβάνομαι και φτάνω πολύ κοντά στην αλήθεια. Ο ήλιος λοιπόν μπορεί να σας μεγενθύνει και να σας φέρει πολύ κοντά στην αλήθεια. Καταλάβατε το νόημα. Δηλαδή ο μεγενθητικός φακός βεβαίως εννοείται, εγώ σκέφτομαι, εμένα μου έρχεται αυτή η φλασιά να σας πω, βεβαίως εννοείται ότι και εσείς μπορείτε να δώσετε και τη δική σας την ερμηνεία και θα ήταν πολύ όμορφο αν μου γράφετε και εσείς κάτω από το βίντεο, όσοι επιλέξετε το πρώτο πακέτο, το όμορφο αυτό πακέτο, αν υπάρχει κάποια άλλη ερμηνεία που σας έρχεται, προσέξτε, δεν είναι ακριβώς ερμηνεία, συμβολισμός. Δηλαδή ο συμβολισμός ο οποίος μπορεί να σας έρχεται να πεις, βρεακάς μου να σου πω κάτι. Εμένα μου σημαίνει ότι χρειάζεται να βλέπω και κοντά. Όχι μακριά, γιατί πολλές φορές λέω, βλέπεις μακριά, ναι. Πώς να βλέπω και κοντά λίγο, να βλέπω τι γίνεται στο γύρο περιβάλλον μου. Και αυτό θα ήταν ίσως μια ερμηνεία, ένας συμβολισμός. Εντάξει, επέλεξα μέσα από πολλά αντικείμενα και μέσα από διάφορες προσευχές, όλα αυτά ήταν τυχαίες, ας το πούμε, επιλογές. Είχα έναν πλούτο, ας το πούμε, από επιλογές, αλλά τσουκ το χέρι μου πήγαινε στα συγκεκριμένα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο, το οποίο λέγεται το ρίξιμο της καλής τύχης. Αυτό είναι το δώρο μου. Το ρίξιμο της καλής τύχης. Διότι ναι, υπάρχουν πολύ όμορφα ρηξίματα, τα ταρό, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν, θα μπορούσα να πω και χιλιάδες ρηξίματα, όχι μόνο εκατοντάδες, χιλιάδες ρηξίματα με πολλές παραλλαγές, πολλές έννοιες, πολλά όμορφα πράγματα και αυτό είναι από τα πολύ όμορφα πράγματα και ήθελα να σας το κάνω πραγματικά ένα δώρο για να το ευχαριστηθείτε, να το έχετε κι εσείς. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι, θα βγάλουμε λοιπόν την πρώτη κάρτα μας και είναι μια πολύ όμορφη κάρτα που είναι... Εδώ είναι οι ιεραστές. Εδώ λέγεται ο Δρύιδης, γιατί είναι από τις ιδιαίτερες κάρτες αυτές, κέλτικες, παλιές κέλτικες. Δείχνει το Δρύιδη. Εδώ δείχνει όμως τους ιεραστές. Προσέξτε τώρα, ο Ντρούιντ είναι διαφορετικός, ο Δρύιδης είναι διαφορετικός. Είναι ένα ιδιαίτερο μαγικό σύμβολο που σημαίνει ισορροπία, σημαίνει δύναμη. Σημαίνει και αγάπη σε αυτό το οποίο κάνουμε. Τώρα, αυτή η κάρτα, η πρώτη που τράβηξα, είναι... Με ποιους τρόπους μπορώ να είμαι έτοιμος, έτοιμη για την καλή μου τύχη. Πώς μπορώ να προετοιμαστώ. Μπορείς να προετοιμαστείς μέσα από την αγάπη, μπορείς να προετοιμαστείς μέσα από την ισορροπία, μπορείς να προετοιμαστείς μέσα επειδή είναι το 6, την αρμονία των σχέσεων και μπορείς να προετοιμαστείς την καλή τύχη διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν και για να προχωρήσεις. Μην το ξεχνάς αυτό, οι άνθρωποι, για να τα βάλω λίγο πιο πάνω αυτά εδώ, οι άνθρωποι, μέσα από τους ανθρώπους. Και βέβαια εδώ υπάρχει και ένας σοφός που μπορεί να είσαι εσύ, να είναι η δική σου η σοφία, η δική σου η δυναμική. Το αφήνουμε εδώ. Και η δική σου εμπειρία, ας το πούμε. Στο επόμενο είναι σε ποιο τομέα της ζωής μου χρειάζομαι τύχη. Σε ποιο τομέα της ζωής μου χρειάζομαι τύχη. Πάμε σε ένα πολύ όμορφο ρίξιμο λοιπόν τώρα εδώ. Σε ποιο τομέα. Ένα άλλο εξάρι. Δεν είναι τυχαίο, έχουν βγει δύο εξάρια τώρα εδώ. Εδώ είναι το 6 πεντάκτινο. Το 6 πεντάκτινο κυρίως δεν μας μιλάει. Μας μιλάει κυρίως για οικονομικά. Μπορεί λοιπόν να χρειάζεσαι τύχη στον οικονομικό τομέα.
να χρειάζεσαι λίγο να τα ισορροπήσεις τα πράγματα. Ή μπορεί να χρειάζεσαι να βρεις μια δουλειά. Άρα είναι ένας τομέας στον οποίο εκεί κάπου ίσως χρειάζεται λίγο να το προσέξεις. Εδώ τώρα βεβαίως τι σημαίνει. Εδώ είναι αυτός ο οποίος μοιράζει χρήματα. Όχι μοιράζει χρήματα, δεν έχει πολλά χρήματα. Μοιράζεις αυτούς εδώ πέρα που είναι τραυματισμένοι, ζητάνε, κάνουν. Δίνει, είναι μια καρμική κάρτα και το 6 σημαίνει όμως πάντα κρατάω ισορροπίες. Θα έλεγα σε ένα επίπεδο είναι ότι πώς φτιάχνουμε λίγο την τύχη μας στον οικονομικό τομέα, δεν ξοδευόμαστε υπερβολικά. Μην σας φαίνεται καθόλου αστείο, δίνουμε πολλά λεφτά σε πράγματα τα οποία μπορεί και να μην χρειαζόμαστε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως εννοείται ένα καινούριο κινητό της μάρκας Α, Β, Γ, δεν ξέρω τι. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ κομψό, έχει πολλές δυνατότητες, αλλά φίλες και φίλοι όμως. Χρησιμοποιείτε, είναι αλήθεια, χρησιμοποιείτε όλες αυτές τις δυνατότητες. Χρησιμοποιούμε, να βάλω και εμένα τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω κινητό εννοείται και καινούριες τεχνολογίες. Χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ένα κινητό. Εντάξει, μπορεί να έχει καλή κάμερα, στο πούμε, να βάζουμε φωτογραφίες ή να ασχολούμαι. Αλλά ξέρετε, αν αρχίζουμε και κάνουμε πολλά έξοδα, στο τέλος μπαίνουμε μέσα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Σε ένα επίπεδο, προσέξτε πώς το λέω, σε ένα επίπεδο. Αλλά γενικά εδώ είναι προσέχω. Το τρίτο είναι ποια ευκαιρία έχω τώρα για καλή τύχη. Ποια ευκαιρία έχω τώρα. Ω, και είναι το 10. Το 10 λοιπόν είναι το 10 κούπες. Το 10 κούπες, φίλες και φίλοι, είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες. Είναι μια κάρτα ευτυχίας. Είναι μια κάρτα ολοκλήρωσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που σου λέει η ευκαιρία σου είναι με την οικογένειά σου. Ό,τι είπαμε ο καθένας σημαίνει οικογένεια, εντάξει. Είναι η βιολογική οικογένεια, είναι όμως και άλλων ειδών οικογένειες, με τους ανθρώπους που περνάς καλά ή ακόμα ό,τι και να είναι. Εντάξει, σκεφτείτε εκτός κουτιού που λένε out of the box, σκεφτείτε γενικότερα και εσείς τι είναι αυτό το οποίο μας ταιριάζει. Τώρα όμως έχεις την υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων, αυτό και αν είναι καλή τύχη. Ξέρετε τι είναι στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά τα οποία ακούμε και γίνονται, να έχεις την υποστήριξη ανθρώπων οι οποίοι σε αγαπάνε, φίλοι, φίλες, οικογένεια, συγγενείς, οτιδήποτε. Μπορεί η οικογένειά σας δεν είναι 40 φίλοι, μπορεί να είναι ένας, δύο φίλοι, μπορεί να είναι η μάνα σας, μόνο ο πατέρας, ο καθένας ό,τι θεωρεί, έτσι. Πάμε στο επόμενο. Ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Για να δούμε, ρε παιδί μου, ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Η ευκαιρία που θα παρουσιαστεί έρχεται με τη μορφή μιας αρσενικής ενέργειας, η οποία είναι ένα υπότης πεντάκτινο, το οποίο μιλάει εδώ για χρήμα πάλι. Ο υπότης πεντάκτινο λοιπόν έχει έναν αργό βέβαια ρυθμό, πολύ αργό ρυθμό. Γενικά τα πεντάκτινα ή οι κάρτες γης σε χρονικό επίπεδο μιλάνε για αρκετό χρονικό διάστημα, χρειάζεται πολύ υπομονή. Γιατί είναι αργός ο ρυθμός, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Όμως, υπότης σημαίνει αποστολή, σημαίνει κάπου πηγαίνω, έχω έναν σκοπό, κάπου κάτι πρέπει να βρω. Άρα έρχεται μια ευκαιρία που μπορεί να σας παρουσιαστεί με έναν άνθρωπο που έρχεται στον δρόμο, μπορεί να είναι μια γνωριμία, ένας προϊστάμενος, ένας συνεργάτης ή οτιδήποτε, και μιλάει κυρίως για επαγγελματικά κομμάτια, για καριέρα, για οικονομία, για επαγγελματικά. Στα ερωτικά θα έλεγα ότι εδώ έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε το σκέφτομαι για να νιώσω ασφαλής προτού σου απαντήσω για αυτή τη σχέση. Αυτό σημαίνει εδώ. Ωραία λοιπόν. Για να πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα, φίλες και φίλοι, είναι πώς η τύχη θα αλλάξει την πνευματική μου ζωή. Επαναλαμβάνω, είναι ερώτηση, έχει πολύ σημασία. Πώς η καλή τύχη θα αλλάξει την πνευματική μου ζωή. Ζούμε σε έναν κόσμο καθαρά υλικό-υλιστικό. Η πνευματικότητα ή οι πνευματικές αξίες ή και οι ηθικές αξίες λίγο έχουν παραμεριστεί πάρα πολύ. Δεν λέω ότι είμαστε όλοι ανήθικοι κτλ. Όχι προς Θεού. Εννοώ όμως ότι συνήθως δίνουμε πολύ υπερβολή στην ύλη και όχι στην πνευματικότητα. Η πνευματικότητα, για να μην παρεξηγηθώ, είναι ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Πνευματικότητα σημαίνει, OK, πηγαίνω και μελετάω κάτι. Η πνευματικότητα για μένα είναι να έχω, να τώρα μαθαίνω, ξέρω εγώ, ωραία αστρολογία, ας πούμε. Εντάξει, εγώ το θεωρώ ένα πολύ πνευματικό κομμάτι. Η ταταρό, η αστρολογία, η ρυθμολογία. Ο καθένας ό,τι είναι. Ο άλλος μπορεί να του αρέσει να διαβάζει τη βίβλο. Άλλος του αρέσει να πηγαίνει στην εκκλησία. Άλλος του αρέσει να κάνει γιόγκα. Είναι πνευματικό. Η γιόγκα έχει πνευματικότητα. Άλλος θέλει να κάνει διαλογισμούς. Άλλος θέλει να κάνει life coaching. Οτιδήποτε. Όλα αυτά ανοίγουν τους νευρώνες, τις συνάψεις του εγκεφάλου και μας κάνουν να διευρύνουμε την ευρύτητα των γεγονότων και των δεδομένων που βλέπουμε και λέμε, μάλιστα, γι' αυτό έγινε έτσι.
και μπορούμε να εξηγήσουμε τα γεγονότα. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Πού σημαίνει πνευματικότητα, διότι τα πάντα, όταν μιλάμε για ενέργεια, σημαίνει και πνευματικότητα. Εντάξει, φίλες και φίλοι, έτσι είναι όμως. Όταν μιλάμε για ενέργεια, όταν μιλάμε για τέτοιες ενέργειες που κάνουμε τώρα εδώ, σημαίνει και ότι υπάρχει και μια πνευματικότητα. Εδώ δηλαδή αυτό που κάνουμε έχει μια απάντηση, έχει μια ενέργεια. Έχει μια πληροφορία για εσάς. Είπαμε, εγώ σας λέω, η πληροφορία σημαίνει ενέργεια, η ενέργεια σημαίνει πληροφορία. Και πάμε να δούμε αυτή λοιπόν την πνευματικότητα, η οποία πολύ. Και εδώ τώρα αυτή η κάρτα είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι θέλει να μας δείξει ότι υπάρχει, δηλαδή ότι η τύχη, στην τύχη υπάρχει και μια πνευματικότητα. Όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο παράξενο. Ο Άσος, η Άση γενικότερα, πάντα είναι συνδεδεμένη με αυτό το πνευματικό κομμάτι, με το μεγαλειώδες, το ανώτερο, το μυστήριο, το πνευματικό, το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά όμως σημαίνει και νέο ξεκίνημα και άνθηση. Εδώ λοιπόν το κύριο νόημα είναι πώς χρησιμοποιώ την ενέργειά μου. Ναι, εννοείται την τύχη εμείς την αλλάζουμε. Εννοείται είναι στα χέρια μας για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αλλά είναι πώς χρησιμοποιούμε και την ενέργειά μας. Αυτό θέλει μια πνευματικότητα. Πώς χειρίζομαι την ενέργειά μου. Ποιο είναι το ενεργειακό μου πεδίο, μέχρι που φτάνει, τι γίνεται, είμαι ενεργειακά δυνατός ή όχι. Είμαι ενεργειακά αδύναμος, διότι ένας ενεργειακά αδύναμος άνθρωπος είναι δύσκολο κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσετε 100%, αλλά προσπαθώ να το βρω ένα εύκολο παράδειγμα. Ένας πολύ ενεργειακά δύναμος άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει και την τύχη του όμως. Αυτό μπορείτε εσείς να το σκεφτείτε, να το δείτε και να δείτε αν έχω δίκιο ή άδικο ή όχι. Εγώ νομίζω ότι εγώ αυτό έχω δει, αυτό γνωρίζω δηλαδή. Διότι όταν κάποιος είναι ενεργειακά δυνατός, δηλαδή χτίζει, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ανθίζει και να κάνει και τα νέα πράγματα, να φέρει στη ζωή του και να φέρει και την τύχη στη ζωή του. Τύχη στη ζωή σημαίνουν πολλά πράγματα βεβαίως, έτσι, γιατί έχουμε συνδέσει τη τύχη μόνο με το χρήμα, ενώ δεν είναι έτσι. Τύχη είναι γλιτώνω και από ένα τύχημα. Τύχη είναι την κλείδωσα τελευταία στιγμή. Τύχη είναι και ανοίγει μια πόρτα για μένα. Τύχη, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Πάμε στο επόμενο. Πώς η τύχη γενικά θα αλλάξει τη ζωή μου. Διότι πολλές φορές η τύχη μεν, η καλή τύχη, δεν μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Και ακριβώς είναι αυτό που λέω εγώ εδώ, που είδατε που το είπα και βγαίνει αυτό εδώ. Γενικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τι είμαστε διατεθειμένοι με αυτά τα δύο κομμάτια να αφήσουμε πίσω για να γίνει αυτό το νέο ξεκίνημα. Έχουμε τον Άσο, έχουμε και το θάνατο. Ο Άσος δηλαδή, ο Άσος των Ράβδων, που είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες, και έχουμε όμως και το θάνατο, δηλαδή. Πρέπει να αντιληφθούμε, και αυτό είναι και μια πνευματικότητα, ότι η καλή τύχη έρχεται πολλές φορές με το τέλος κάποιων πραγμάτων, κάποιων καταστάσεων που δεν μας αρέσανε, που μας έχουν δυσκολέψει. Και αυτό είναι τύχη, δηλαδή εδώ μπορεί να σημαίνει ότι βοηθάω την τύχη μου, δηλαδή καταλαβαίνω τι γίνεται, okay, προσέχω τα οικονομικά, έχω υποστήριξη, σίγουρα κάτι θα βρω, θα συναντήσω, έχω ένα σκοπό στη ζωή, μαθαίνω για την ενέργειά μου και πώς μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και πώς μπορώ να κάνω αυτό που λένε manifestation, ας πούμε, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την ενέργεια για να πετύχω κάποια πράγματα, ένα σκοπό ο οποίος όμως είναι πάντα για το ανώτερο καλό. Και εδώ να καταλάβω ότι πολλές φορές στη ζωή θα χρειαστεί να αφήσω πίσω κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, να τελειώσουν. Είναι αυτό που λέμε ένας μικρός θάνατος στην καθημερινή μας ζωή. Τι έχει να κάνει, φίλες και φίλοι? Έχει να κάνει με μια σχέση η οποία δεν τραβάει πλέον. Έχει να κάνει με μια σχέση που έχει πεθάνει. Έχει να κάνει με μια εργασία η οποία δεν μας προσφέρει πλέον τίποτα. Έχει να κάνει, ναι, καταλαβαίνω, ξέρω, σίγουρα θα λέτε, μα έχω ανάγκη τη δουλειά, διότι πρέπει να πληρώνω. Ναι, εντάξει, θέλω ότι θα φύγετε τώρα έτσι χωρίς δουλειά, ενώ με το ψάχνουμε, το κάνουμε. Απλά έχει τελειώσει ίσως κάποια πράγματα. Είναι το τέλος των πραγμάτων, το πούμε έτσι και πολύ συμβολικά, το τέλος κάποιων πραγμάτων τα οποία έχουν τελειώσει. Βέβαια, εδώ θα μπορούσα να δώσω και μια άλλη διάσταση. Είναι ότι είμαστε τυχεροί, γιατί θα σας πω, θα σας πω στην αντίθετη τώρα διάσταση, γιατί υπάρχει και αυτό. Είπαμε, είναι η ενέργεια. Εδώ είναι το αντίθετο της ζωής, δηλαδή θάνατος και ζωή. Όχι ζωή και θάνατος, προσέξτε, θάνατος, αλλά και έρχεται και μια νέα ζωή. Μετά από κάθε τι έρχεται και κάτι καινούριο, δηλαδή ότι εδώ ξημερώνει και μια νέα ημέρα και είμαστε τυχεροί
Διότι εδώ σημαίνει και κάτι άλλο που μου έρχεται πάλι φλασιά, είναι η εκτίμηση της ζωής. Εμείς που έχουμε μείνει και έχουμε βιώσει την απώλεια στο πετσί μας, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, γεγονότα, είναι για να θυμόμαστε και να έχουμε τη μνήμη, όχι για να μας πληγώνει, αλλά να ζει και ο άνθρωπος που αγαπούσαμε μέσα από τη μνήμη και όλο αυτό το οποίο έχουμε ζήσει. Έτσι ζει και εκείνος κατά κάποιο τρόπο. Έστω και συμβολικά, ας το πούμε. Εδώ είναι η νίκη, εδώ είναι η νίκη επί του θανάτου. Να, μια ωραία εικόνα. Είναι η νίκη σας επί του θανάτου. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, έτσι. Και πάμε και στο επόμενο, είναι τι μαθήματα χρειάζεται να μάθω. Τι μαθήματα χρειάζεται να μάθω. Για να δούμε, φίλες και φίλοι. Και τα μαθήματα που χρειάζεται να μάθω, ένα πολύ ιδιαίτερο μάθημα, δύσκολο, δεν είναι απλά εύκολα μαθήματα, αλλά λέει όμως, γιατί και αυτό είναι τύχη, θεραπεύτηκα από τη θλίψη, θεραπεύτηκα από τη στεναχώρια, θεραπεύτηκα από όλα αυτά τα οποία με έχουν πληγώσει. Βλέπω τη διαδρομή μου, βλέπω τη γέφυρα, τη βλέπετε εδώ, είναι μια γέφυρα, ένα ουράνιο τόξο, να το φέρω έτσι, εδώ κοντά να το δείτε. Είναι ένας άνθρωπος θλιμμένος αυτός, στεναχωρημένος, διότι βλέπει τι έχει χάσει, υπάρχει και αίμα εδώ, μπορεί να είναι και κρασί, μπορεί να είναι όμως και το αίμα, δηλαδή έχει δώσει το αίμα το, ας πούμε. Αλλά να μάθει στη ζωή ότι οποιαδήποτε δυσκολία που ξεπερνάς είναι μία τύχη. Είναι μία καλή τύχη. Οποιοδήποτε δύσκολο κομμάτι στη ζωή είναι αυτό το οποίο σε ταλαιπώρησε, είναι τύχη, διότι μαθαίνεις και προχωράς έτσι. Πανέμορφο το μήνυμα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε για να πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή. Δεύτερη επιλογή, φίλες και φίλοι, θα το μαζέψω αυτό εδώ. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θα τα βάλω στην άκρη. Και πάμε στο επόμενο. Δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή, φίλες και φίλοι, είναι αυτό εδώ πέρα. Βεβαίως θα βγάλω πρώτα. Μάλλον θα τα βγάλω όλα για να δούμε όπως πέσουν. Όπως πέσουν για να δούμε όπως πέσανε. Ωραία, μια χαρά. Τι άλλο έχει μέσα. Και αυτό εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, σε εσάς, φίλες και φίλοι, έχει πέσει, θα πάρω αυτό πρώτα, ένα αγγελάκι. Είναι ένας άγγελος. Είναι ο φύλακας άγγελός σας. Είναι εκεί για να σας προστατεύει. Έχετε προστασία, έχετε την αγάπη του, να το βάλω εδώ να φαίνεται, να είναι κοντά, έχετε την επικοινωνία μαζί του κατά κάποιο τρόπο, επικοινωνεί μέσα από όνειρα, μέσα από διάφορους τρόπους, ας το πούμε. Το επόμενο που... Α, για ένα μισό λεπτό, γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Για μισό λεπτό, ναι, ένα λεπτό, ναι. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ, ωραία. Είναι ένα επόμενο σύμβολο που είναι πολύ δυνατό, πολύ όμορφο, λέγεται Μπερκάνα. Μπερκάνα, ε. Έχει να κάνει με την ανανέωση. Έχει να κάνει με το άνοιγμά μας, έχει να κάνει με τη γέννηση πραγμάτων, με τις νέες αλλαγές, με τα νέα ξεκινήματα και φυσικά την πολύ καλή υγεία. Δηλαδή και την πολύ καλή με τη δύναμη της ίασης. Δηλαδή γινόμαστε γρήγορα και εύκολα καλά ή ξεπερνάμε εμπόδια. Η προσευχή που σας έχει βγει και δεν είναι καθόλου τυχαία είναι η προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είπαμε, είναι η δεύτερη αυτή προσευχή, υπάρχει μέσα στο βιντεάκι μου, θα το δείτε από κάτω, θα τα έχω βάλει εγώ. Και αυτά είναι το πολύ όμορφο deck με το οποίο θα δουλέψουμε και θα πάμε να κάνουμε για την καλή μας τύχη, λοιπόν. Καλή τύχη. Δεύτερη επιλογή, δώρα, τα δικά μου δώρα τα οποία σας δίνω. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε το πολύ όμορφο αυτό άνοιγμα μας. Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, λοιπόν. Μαζί με αγγελάκι, μπερκάνα, νέα ξεκινήματα. Είναι τα δώρα σας κατά κάποιο τρόπο, εννοείται, εσείς τα ξεκινάτε, δεν τα κάνω μετάρο, δεν το κάνω εγώ, έτσι. Εσείς το παίρνετε αν θέλετε το μήνυμα και λέτε ρε παιδί μου για να δούμε τι έμπνευση μπορούμε να έχουμε. Έμπνευση, ρίξιμο έμπνευσης. Αχ, μου μείνει αυτή εδώ πέρα, κάρτα δεν πειράζει. Και ξεκινάμε. Πρώτο, με ποιους τρόπους είμαι έτοιμος εγώ για την τύχη, με ποιους τρόπους. Είσαι έτοιμος ή δεν είσαι, γιατί μπορεί να παίζει και αυτό. Λοιπόν, και τι μας βγαίνει, και βεβαίως είσαι έτοιμος, πανέτοιμος, πανέτοιμη. Ένας βασιλιάς μπαστούνι που σημαίνει σοφία, πνευματικότητα, δύναμη, ισχυρή ενέργεια, ξεκινάμε πολύ καλά, έχει όραμα, κοιτάζει μπροστά, επιτυχία,
άνοιγμα που βγήκε γι' αυτό εδώ πέρα το άνοιγμα, ηγεσία, ηγετικός ρόλος, ηγεσία. Και εδώ υπάρχει μια κακή έννοια της ηγεσίας. Λέμε χαρισματικός ηγέτης, αυτά, βγαίνει, μιλάει μπροστά. Η ηγεσία έχει πάρα πολλές μορφές. Ένας ηγέτης μπορεί να μην έχει το σθένος κάποιου άλλου ηγέτη που φέρεται ισχυρός, δυνατός κτλ. Μπορεί όμως να μιλήσει όμορφα. Η ηγεσία σημαίνει μιλάω με ενσυναίσθηση, μιλάω στην καρδιά, μιλάω όμορφα, μιλάω όρημα. Όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί κάποιος να είναι ήρεμος και όμως να δείξει ηγετικό χαρακτήρα σε κάποια πράγματα. Ηγούμε δεν σημαίνει ηγούμε μόνο μιας ομάδας, ηγούμε μιας κατάστασης, φέρνω εις πέρας. Και εδώ δείχνει οριμότητα, δείχνει δύναμη λοιπόν. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο το οποίο έχουμε. Πρώτο στοιχείο. Το επόμενο, σε ποιο τομέα της ζωής σου χρειάζεσαι τύχη. Για να δούμε σε ποιο τομέα της ζωής σου χρειάζεται τύχη. Και έχει βγει μάλιστα. Έχει βγει η δικαιοσύνη. Εδώ έχουμε τον αριθμό 5, εδώ έχουμε τον αριθμό 2, αν κάπου αυτό σας κάνει ένα κλικ, με τον αριθμό, μάλλον 11, μας κάνει 2 δηλαδή, είναι ότι χρησιμοποίησε γενικότερα, μάλιστα, ο τομέας, είναι χρησιμοποιεί και τη διέστηση και όχι μόνο την λογική. Επίσης, η διέστησή μου είναι αυτή η οποία φτιάχνει και τους ηθικούς φραγμούς, δηλαδή τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό αυτή τη ζωή. Τι είναι σωστό τύχη, τι σημαίνει τύχη για εσάς. Παραδείγματος χάρη τύχη για εσάς, καλή τύχη, να έχει ηθική τύχη, είναι φτιάχνω τη ζωή μου και πολεμάω και προχωράω με δύναμη και τα καταφέρνω μόνος μου ή μόνη μου, έτσι. Τύχη δεν είναι απλά να έχω το βίσμα να με βοηθήσει και να πάω από εδώ από εκεί κτλ. Εντάξει, δυστυχώς παίζουν και αυτά, οκ, εντάξει, να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Εδώ σημαίνει δικαιοσύνη. Τύχη σημαίνει και με θέματα με τον νόμο, ίσως φέρνω σε ισορροπία τη ζωή μου, βάζω σε ισορροπία κάποια πράγματα, καταλαβαίνω όμως τι είναι αλήθεια και καταλαβαίνω τον νόμο εδώ του αίτιου και του αιτιατού. Είναι μια καρμική πολύ ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή καρμική κάρτα. Δηλαδή, να αντιληφθείς, γιατί αυτός είναι ένας τομέας της ζωής που μπορεί να το βελτιώσει, ότι τα πάντα υπάρχει ένας καρμικός νόμος, το λέμε καρμικό νόμο. Ο Πυθαγόρας τον έλεγε ο νόμος του αντιτεποθόντος. Στο Κυμβάλιον τα ερμητικά κείμενα το λένε αίτιο και τιατό και ο νόμος της έλξης, ο νόμος της ροής κτλ. Όποιος ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή επικράτησε λίγο ο Ινδουιστικός, το Ινδουιστικό κομμάτι που λέγεται κάρμα, που μπορεί κάποιοι το εξηγούν ότι λέγεται και άρμα. Και άρμα του Δία, δηλαδή ότι είναι το άρμα του Δία το οποίο έρχεται για να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Εντάξει, είναι και αυτό μια έννοια δηλαδή που πολλοί την υποστηρίζουν όσοι ασχολούνται με αυτά. Ναι, και εδώ έχει και το ζυγό, που ο ζυγός σημαίνει τα βάζω, τα μπαλατζάρ, τα πράγματα, τα κρατάω σε μια ισορροπία. Το επόμενο είναι ποια είναι η ευκαιρία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι η ευκαιρία σου και είναι ο ήλιος. Η ευκαιρία σου να λάμψεις, ρε παιδί μου. Μα θα μου πείτε είναι δύσκολο. Ναι, δεν είναι και εύκολο, εννοείται σίγουρα. Δύσκολο είναι, αλλά εδώ είναι το 10, πάλι σημαίνει νέα ξεκινήματα που ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Επιτυχία, ότι μπορείς το μονοπάτι σου να το οδηγήσεις εσύ με τις σωστές κινήσεις και επιλογές στην επιτυχία, έτσι. Ικανοποίηση σημαίνει και ικανοποίηση ή σημαίνει και λάμπο. Ναι, το λάμπο, ναι, και εσύ λάμπεις, ναι, και εγώ λάμπο. Λοιπόν, είναι η λάμψη. Όταν είμαστε καλά ενεργειακά, όταν δεν γίνεται, όταν το λάμπει το δέρμα μας έτσι και προχωράμε με μια αυτοπεποίθηση και αυτά, και αυτό τύχη είναι. Ελκύουμε καλή τύχη εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η ευκαιρία, να λάμψεις τώρα. Το επόμενο είναι η ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί. Η ευκαιρία που θα παρουσιαστεί είναι να ξεφύγεις, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, είναι αρνητική κάρτα, αλλά επειδή όμως το ερώτημα είναι θετικό στη θετική του αποτύπωση, σημαίνει να ξεφύγεις από τον εγκλωβισμό του μυαλού σου. Ή μπορείς εύκολα, γιατί σε βοηθάει και ο ήλιος εδώ, να λάμψει η αλήθεια ο ήλιος και να ξεφύγεις από μια κατάσταση η οποία είσαι παγιδευμένη και νιώθεις ανήμπορος. Το δρόμο σου μπορείς πολύ 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 εύκολα να τον βρεις. Έχεις μπλοκαριστεί βεβαίως, αλλά το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, σου λέει εδώ, είναι ένα βήμα. Ένα βήμα. Δεν χρειάζεται τρελά πράγματα. Ένα βήμα και έχεις βγει από την παγίδα που νομίζεις ότι έχεις πέσει. Η επόμενη κάρτα είναι πώς η τύχη θα αλλάξει, πώς η τύχη θα αλλάξει την πνευματική μου ζωή. Εντάξει. Και είναι ένα υπότη κούπα. Είναι πνευματική κάρτα, έχει να κάνει με το συνέστημα, έχει να κάνει με τη ροή, ένα σχετικά αργό ρυθμό, δημιουργικότητα,
σκοπός ζωής, έτσι, σκοπός ζωής, με την καρδιά, είναι αυτή η πνευματικότητα για σένα, σημαίνει με την καρδιά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Άλλοι πάνε με την ενέργεια, άλλοι πάνε με το κεφάλι, άλλοι πάνε με την καρδιά. Εντάξει, εσύ πας με την καρδιά. Εσύ τώρα που επέλεξες αυτό το δεύτερο deck, πηγαίνεις με την καρδιά. Η αποστολή σου με την καρδιά. Ρομαντισμός, σχέσεις. Έχει να κάνει και με τη σχέση εδώ πέρα. Και εννοείται ότι μία σχέση όμορφη μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Και όταν εννοώ σχέση, μπορεί να είναι και ρομαντική, ερωτική, μπορεί να είναι πλατωνική, μπορεί να είναι συγγενική, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί πολλών ειδών σχέσεων είναι αυτά που υπάρχουν. Ο καθένας έχει μια διαφορετική ανάγκη σε κάθε διαφορετικό κομμάτι. Όμως εδώ είναι, λέει, δέσε την πνευματικότητά σου με την ενέργεια της αγάπης, της αποστολής, της δύναμης, μάλλον της αποστολής, του συναισθηματικού κομματιού. Πώς η τύχη γενικά θα αλλάξει τη ζωή μου? Ναι, σωστά τα λέω, γιατί μην χάσω το μέτρημα. Πώς η τύχη θα αλλάξει τη ζωή μου γενικά? Και έρχεται το αστέρι. Το αστέρι σημαίνει ότι μπορούν τα όνειρά σου να πραγματοποιηθούν. Απλά δεν το πιστεύουμε αρκετά. Μη μου βάλετε όμως, βάζω στόχο, βάζω σκοπό αυτή τη στιγμή, ναι, να με ερωτευτεί ο Brad Pitt, έτσι, βάζω στόχο, ξέρω εγώ τι, να γίνω πιο πλούσιος από το δισεκατομμύριο, τον Α, το Β, το Γ, ή να γίνω πρωθυπουργός, λέω, ξέρω εγώ, σε μια χώρα. Βάζουμε στόχους ρεαλιστικούς για τον καθένα. Τι θέλει η ψυχή σου είναι εδώ? Τι θέλει η ψυχή σου? Το είναι η καρδιά σου, τι θέλει? Πολλές φορές, ναι, επιθυμούν και λέμε, αχ, και να κερδίζα τον Τζόκερ, αχ, να... Οκ, εντάξει, πάμε σε κάτι πιο ρεαλιστικό εδώ. Σημαίνει όμως ότι έχεις προστασία, έχεις κατεύθυνση και έχεις τη δυνατότητα, μάλλον και έχεις από πάνω, από το πνευματικό κόσμο, παίρνεις τις απαντήσεις σου και σε οδηγεί στο σωστό μονοπάτι. Είναι από τις τυχερές κάρτες, επίσης σημαίνει και θεραπεία, σημαίνει βοήθειες οι οποίες έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις κιόλας. Και δες εδώ, διαφορετικό οχτάρι, εδώ αυτό είναι άλλο οχτάρι και διαφορετικό οχτάρι. Άρα η λύση είναι εύκολη για σένα. Και η τελευταία κάρτα είναι τι μαθήματα έχω να πάρω, να μάθω αυτή την περίοδο γενικότερα. Και είναι άλλο ένα οχτάρι. Έχουμε τρία οχτάρια λοιπόν. Τρία οχτάρια είναι μια αρκετά δυναμική, θα έλεγα, κατάσταση, γιατί όταν έχουμε κάποιοι αριθμοί οι οποίοι επαναλαμβάνουν και δεν έτυχε αυτή η αριθμή, κάτι θέλουν να μας πούνε. Λοιπόν, τα οχτάρια σημαίνει βρίσκω δύναμη. Βρίσκω την πνευματικότητά μου. Εδώ σημαίνει και εργάζομαι. Εδώ σημαίνει βάζω επίσης, επίσης σημαίνει ότι κρατάω και μια ισορροπία στη ζωή μου. Δηλαδή δουλειά, αλλά και προσωπική ζωή. Σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει μορφώνομαι, σημαίνει σημασία δίνω στη λεπτομέρεια. Ταλέντο, σημαίνει τα ταλέντα που έχει ο καθένας. Και βεβαίως ότι έχω πολλές ικανότητες, είστε άνθρωποι με πάρα πολλές ικανότητες και βεβαίως έχετε και υψηλά στάνταρτς γενικότερα. Στη ζωή σας έχετε βάλει υψηλά στάνταρτς. Οπότε εδώ τι έχουμε, έναν βασιλιά και έχουμε και ένα 8 πεντάκτινο, το οποίο λέει δουλεύω αλλά με σοφία. Κατευθύνομαι μέσα από την ενέργεια ώστε να αναπτυχθούν τα ταλέντα μου. Είδατε πώς βγαίνει εδώ η τύχη. Αναγνωρίζω, έχω ενέργεια να αναπτυχθούν τα ταλέντα μου, οι ικανότητές μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ικανότητες. Απλά ή δεν τις έχει βρει ή δεν θέλει να τις αναπτύξει. Για τον Α ή Β λόγο. Δεν υπάρχει. Κάποιος μπορεί να είναι μαθηματικό μυαλό. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός στο σώμα και να είναι καλός στη γυμναστική, στον αθλητισμό. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι στα καλλιτεχνικά. Κάποιος άλλος να είναι στις επιχειρήσεις. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έχουμε όλη η ρίζα ενέργεια, τα όνειρά μας, αλλά ο καθένας θέλει να το εκφράσει και διαφορετικά. Κάποιος θέλει να ανέβει στην ιεραρχία σε μια εταιρεία. Οκ, τι να το κάνει, το αρέσει, το γουστάρει, το θέλει. Κάποιοι άλλοι δεν το θέλουν αυτό, δεν το αντέχουν. Σου λέει, εγώ θέλω, εγώ είμαι καλλιτέχνης. Το ταλέντο σου όμως πρέπει να αξιολογηθεί. Αυτό είναι καλή τύχη. Διότι όταν αξιολογηθεί το ταλέντο σου, το καλλιεργήσεις, κάποια στιγμή θα αναγνωριστείς, θα προχωρήσεις, όπως και να το κάνουμε. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, και το δεύτερο κομμάτι. Πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Είδατε τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε, τι ωραία δώρα είναι αυτά. Ωραία. Να πάρω το αγγελάκι, να πάρω αυτή την προσευχούλα. Είπαμε προσευχούλες υπάρχουν μέσα. Και πάμε τώρα στην τρίτη επιλογή. Για να δούμε την τρίτη επιλογή. Τρίτο δώρο δηλαδή. Αυτό που είπε σε πρώτο είναι αυτό εδώ. Είναι η καρδούλα. Είστε άνθρωποι με καρδιά. Εννοούμε πολύ συνέστημα.
Δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε πώς το έφερα, έτσι. Στο τέλος βγαίνουν το δύο κούπα. Δεν το έχω κάνει επίτηδες, δεν το είχα δει καν ότι ήταν οι δύο κούπες στο τέλος. Οι δύο κούπες που είναι οι εραστές, είναι η αγάπη, η επικοινωνία, η συνεννόηση, όλα τα όμορφα πράγματα λοιπόν. Το αφήνω εδώ, αλλά είναι και η αγάπη των ανθρώπων, δηλαδή οι βοήθειες πολλές φορές και η τύχη έρχεται και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων που μας αγαπάνε και μας βοηθάνε, έτσι δεν είναι. Και υπάρχει ο ψαλμός Ξ, Θ, 69 είναι το κεφάλαιο, δεν θυμάμαι τώρα, ψαλμός είναι, ένας ειδικός ψαλμός, είναι ο αγαπημένος μου, παιδιά. Όταν ή θέλω ή το έχω ανάγκη, παιδιά, είναι δευτερόλεπτα, δεν είναι μεγάλο. Αυτά που σας έχω πει, που σας έχω βάλει για ψαλμούς και προσευχούλες, δεν είναι τίποτα μεγάλα, αλλά εμένα γεμίζει η ψυχή μου, η ενέργειά μου. Και το άλλο το οποίο βγαίνει είναι το ράιντο, φίλες και φίλοι. Το ράιντο είναι από το ράιντερ, είναι ο αναβάτης όσοι ξέρουν αγγλικά. Ναι, από εκεί προέρχεται η ρίζα. Που σημαίνει ταξίδια, που σημαίνει βλέπω νέα πράγματα, φέρνω αλλαγές στη ζωή μου. Σημαίνει ο τροχός της τύχης, σημαίνει υψηλά στάνταρτ, σημαίνει ανώτερη γνώση. Είναι ο αναβάτης δηλαδή, ο οποίος προχωράει στη ζωή του για να γνωρίσει και νέες καταστάσεις και νέα πράγματα. Αγάπη όμως. Η καρδούλα που είναι η αγάπη, αυτό σημαίνει αυτό ο συμβολισμός. Ωραία, λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Να δούμε λοιπόν, λίγο να ανακατέψω. Λοιπόν, και πάμε. Με ποιους τρόπους είμαι έτοιμος για την καλή τύχη και είναι ο μάγος. Ξέρεις πολύ καλά τι χρειάζεται να κάνεις, αλλά έχεις τα ταλέντα και τις ικανότητες να φέρεις την κατάσταση στα μέτρα σου. Προσοχή όμως, γιατί ο μάγος μπορεί να γίνει πολύ κακός, μπορεί να γίνει πολύ μαύρος. Εδώ μιλάμε για αγνά πράγματα, για φωτεινά πράγματα, εντάξει, μιλάμε για αγάπη. Προσευχές του Θεού δηλαδή. Μιλάμε ότι ναι, η ενέργεια μπορεί να αλλάξει αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο αντίδρασης και γενικότερα, και σωστά λέω, το χτύπημα αυτό εδώ, το τσουκ τσουκ, σημαίνει έτσι ακριβώς είναι λοιπόν. Λοιπόν, το επόμενο είναι, σε ποιο τομέα της ζωής μου χρειάζομαι τύχη. Στον τομέα λοιπόν γενικότερα της σταθερότητας, στον επαγγελματικό τομέα και τα οικονομικά γενικά. Εκεί χρειάζεσαι τύχη. Μάλλον από ό,τι βγαίνει, χρειαζόμαστε σχεδόν όλη την τύχη εκεί, γιατί η χρονική περίοδος που ζούμε είναι πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη. Ο ακόλουθος πεντάκρινο όμως σου λέει ότι μην ανησυχείς. Κάπως τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους και μπορεί να έχεις και κάποια προσφορά ή κάποια πρόταση. Για συνεργασία, στα επαγγελματικά, κάτι να αλλάξει. Μπορεί. Το άλλο που σου λέει όμως είναι ότι αναπτύσσω τα ταλέντα μου, τη μόρφωσή μου, ώστε να γίνω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος. Εντάξει, αυτό έχει νόημα. Ποια είναι η ευκαιρία τώρα που σου παρουσιάζεται και είναι η δικαιοσύνη, καρμική κάρτα, ισορροπίες, αίτιο κοιτιατό, να ξέρεις ότι στη ζωή τα πράγματα είναι καρμικά. Δηλαδή, αν πας, ναι, ξέρω, με γνωριμίες και αυτά παίζουν, εννοείται, εντάξει, ναι, όμως, πάντα υπάρχει στο σύστημα μια εξισορρόπηση δυνάμεων. Αν πας με την αξία σου, θα πας εκεί που πραγματικά χρειάζεται να βρίσκεσαι στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτό είναι καρμικό. Και είναι δίκαιο, είναι η δικαιοσύνη εδώ, είναι δίκαιο και βεβαίως εννοείται εδώ έχει να κάνει και με νομικής φύσεως, έχει να κάνει με νομικά πράγματα, μπορεί να σημαίνει τύχη και στα νομικά θέματα σου κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η ευκαιρία σου, είναι η εξισορρόπηση των σχέσεων, των δυνάμεων, η καρμικότητα, πώς λειτουργεί, το αίτιο και το αιτιατό. Για σένα έχει μεγάλη σημασία να δεις πώς λειτουργεί. Αριθμός 11 λοιπόν. Το επόμενο το οποίο θα δούμε είναι η ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί. 7 πεντάκτηνο. Ευλογία. Εδώ είναι μια κάρτα της ευλογίας. Το 7 σημαίνει ευλογία. Σημαίνει δυσκολίες. Σημαίνει δυσκολίες τι, δηλαδή εδώ σημαίνει υπομονή μέχρι να ανθίσει. Αλλά η υπομονή μέχρι να ανθίσει σημαίνει ότι έχω φροντίσει να κάνω όλη τη δουλειά. Να βάλω το σπόρο, να φυτέψω, όχι περιμένω απλά. Έχω κάνει δουλειά, έτσι. Έχω κουραστεί, έχω οργώσει, έχω σκάψει, έχω κάνει. Μιλάω συμβολικά γενικότερα για τη ζωή μας. Λοιπόν,
Τη βλέπω εδώ πεντάκτηνα, μάλιστα. Λοιπόν, πεντάκτηνα που σημαίνει και βεβαίως εδώ τώρα. Δύο πεντάκτηνα. Στη μέση δικαιοσύνη, αυτό το οποίο σημαίνει, για να δω κάτι. Γράφει πολύ ωραία το πράσινο τελικά. Δεν συμφωνείτε, λοιπόν. Άσχετο τελώς. Λοιπόν, σημαίνει λοιπόν η δικαιοσύνη ανάμεσα στα δύο πεντάκτηνα ότι ό,τι είναι δίκαιο θα γίνει. Έχετε υπόψη σου αυτό. Ναι, θα μου πείτε, μα δεν είναι πάντα δίκαια τα πράγματα. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά οι νόμοι όμως θα λειτουργήσουν και πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν, με ποιο τρόπο. Το επόμενο. Το επόμενο είναι πώς η τύχη θα αλλάξει την πνευματικότητά σου και είναι ο πύργος. Ο πύργος είναι ο Άρης εδώ από πίσω. Είναι η ενέργεια σου του Άρη, του πλανήτη Άρη δηλαδή στην αστρολογία. Πού είναι ένας από τους κακεργέτες, έτσι λέγονται, ένας πλανήτης ο οποίος δεν είναι εύκολος, είναι δύσκολος δηλαδή, και έρχεται να αλλάξει την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και εννοείται ότι και αυτή την περίοδο που ζούμε όλα έχουν αλλάξει με το χειρότερο τρόπο, ας πούμε. Η πνευματικότητα όμως εδώ λέει πρέπει να σπάσεις πεποιθήσεις οι οποίες δεν σου χρειάζονται. Να γκρεμιστεί το παλιό, το οποίο δεν σου χρειάζεται, για να χτίσεις το πνευματικό σου σε καινούριες βάσεις. Ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Τώρα μιλάω λίγο συμβολικά και ίσως λίγο και στον αέρα, να το πω έτσι, και λίγο γενικά. Αλλά αυτή η κάρτα σημαίνει γκρεμίζω για να χτίσω από την αρχή. Ή θα γκρεμιστεί από μόνο του, διότι δεν βολεύει. Αν έχουμε μία άποψη ότι όλα στη ζωή, παραδείγματος χάρη, όλοι πηγαίνουν με βίσμα, είναι μια πεποίθηση. Ναι, ισχύει, αλλά δεν ισχύει στο 100%. Υπάρχει ένα ποσοστό όπου χρειάζεται και ικανότητα. Υπάρχει ένα ποσοστό, πάνω σε χάρη, λέω παράδειγμα έτσι, που χρειάζεται και να ανακαλύψουμε αυτή την πνευματικότητα ή να φέρουμε την πνευματικότητα στη ζωή μας, αλλά κάνοντας και αλλαγές που μπορεί να είναι και λίγο περίεργες και απότομες αλλαγές. Ναι, μπορεί να ξεκινήσει από το μαλλί. Αλλάζω χρώμα στα μαλλιά. Πάμε πει κάποιο, ναι, από εκεί αρχίζουμε και κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας. Και μετά ανακαλύπτουμε και προχωράμε και προχωράμε και μαθαίνουμε και έρχονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μας βοηθήσουν. Το επόμενο λοιπόν είναι πώς η τύχη θα αλλάξει τη ζωή μου και είναι ο ερημίτης. Μία πολύ πνευματική κάρτα έχει τον αριθμό 9 που σημαίνει ολοκλήρωση πραγμάτων στη ζωή, αλλά σημαίνει μαθαίνω, γνώσεις, εμπειρία και έρχομαι λοιπόν, και έρχεται μετά τον πύργο που σημαίνει δεν φοβάμαι και προχωράω εκεί που θέλει να με πάει η ψυχή μου. Προχωράω στην τύχη γιατί θα αλλάξει και θα καταλάβεις ότι η ψυχή σου είναι αυτή που παίζει ιδιαίτερο ρόλο και αυτή που θέλει να ολοκληρώσει καταστάσεις, όποιες και να είναι αυτές, για να μπορέσεις να βρεις το σκοπό της ζωής σου. Το επόμενο είναι τα μαθήματα. Τι μαθήματα χρειάζεται να μάθω? Και τα μαθήματα είναι ένα άσος, λοιπόν, μια πολύ όμορφη κάρτα. Ο άσος, λοιπόν, μπαστούνι, σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα. Έχουμε έναν άσο, κλείνουμε με έναν άσο. Θέλω να το παρατηρήσετε, γιατί είναι οι δύο άκρες εδώ δηλαδή. Της τύχης, ας πούμε. Οι οποίοι και οι δύο έχουν ένα μπαστούνάκι. Έχει αυτός ένα μπαστούνι, μπορεί να μοιάζει και σαν κέρι, αλλά είναι το μαγικό ραβδάκι του, ας πούμε. Και εδώ είναι ένα άλλο μαγικό ραβδί, το οποίο είναι από το χέρι του Θεού, να το πω έτσι, το οποίο έχει ενέργεια, έχει δύναμη. Χρειάζεται λοιπόν, γι' αυτό έχει βγει και το ράιντο εδώ, χρειάζεται λοιπόν τα μαθήματα που θα πάρεις είναι να μην φοβάσαι και να τολμάς, γενικά να τολμάς τη ζωή σου να κάνεις νέα ξεκινήματα σε οποιοδήποτε τομέα. Θέλει ενέργεια πολύ. Θέλει επιμονή, θέλει υπομονή, θέλει πολλή ενέργεια, θέλει πολλά αποθέματα ενέργειας. Πολλές φορές λέμε δεν έχω την ενέργεια να... Αλλά άμα θέλεις το ένα, άμα θέλεις το άλλο, προσχάρη, αν κάποιος θέλει ένα νέο έρωτα, όμως και να το κάνουμε, μια νέα αγάπη, όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται να δώσει την ενέργειά του σε αυτή τη σχέση. Αν δεν δώσει ενέργεια, τίποτα δεν θα γίνει. Θέλεις δουλειά, θέλεις να ανέβεις, θέλεις να πετύχεις. Αν δεν δώσεις την ενέργειά σου, τη θυσιάσεις την ενέργειά σου, τίποτα δεν θα γίνει. Με το απλά να καθόμαστε στον καναπέ, λέω τώρα, ή σε ένα καφέ, με τους φίλους και να γκρινιάζουμε, δεν θα βγει τίποτα. Και αγάπη σε αυτό που κάνουμε, έτσι. Ωραία, πολύ ωραία φίλες και φίλοι. Το μαζεύω και πάμε λοιπόν και στην επόμενη επιλογή μας. Λοιπόν, η καρδούλα, ωραία πάει εδώ, να τα μαζέψουμε. Και πάμε και στην τελευταία μας επιλογή. Ναι, είναι αυτό το deck. Δεν τα βάλα όλα γιατί δεν χώραγε. Και για πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Ω, μάλιστα. Αυτά τα οποία έχουμε φίλες και φίλοι είναι η ευχή στην Παναγίτσα. Είναι μια πολύ όμορφη ευχή, πανέμορφη ευχή, πολύ, πολύ συγκινητική, ας το πούμε, ευχή. Προσευχή δηλαδή, ευχή είναι βασικά.
Λοιπόν, θα τη δείτε από κάτω από το βίντεο, μπορεί να τη διαβάσετε. Το επόμενο που βγαίνει είναι ένα σύμβολο που είναι το θουρισάζ. Έτσι λέγεται. Ξεπερνάω τα όρια σημαίνει εδώ. Σπάω τα όρια. Είναι ένας ρούνος ο οποίος μιλάει για προστασία. Βέβαια, Παναγία δίνει πολύ μεγάλη προστασία, έτσι. Και βεβαίως σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου. Αυτό σου λέει εδώ. Πάρε δράση. Και βγήκε λοιπόν, να έχω βάλει ένα ευρώ εδώ, δηλαδή θα μου πεις τώρα, μα οικονομική ασφάλεια, σταθερότητα, εισόδημα, λεφτά, χρήμα. Δεν μιλάω για δισεκατομμύρια, δεν μιλάω για εκατομμύρια, μιλάω όμως για οικονομική ασφάλεια. Μιλάω για οικονομική εξασφάλιση. Μιλάω για το οικονομικό δεδομένο, αλλά εδώ σημαίνει και κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Σημαίνει δίνω και παίρνω. Το χρήμα είναι ροή. Δίνω, πάνω, παίρνω χρήμα και δίνω. Παίρνω χρήμα και δίνω. Τώρα, πού το δίνουμε και τα λοιπά, δεν θα μου γράψετε στη ΔΕΗ, μην τα λέω αυτά από το κανάλι, στο ένα, στο άλλο. Ναι, φίλες και φίλοι, συμφωνώ μαζί σας. Όμως, να ξέρετε, είναι ροή. Δίνω, παίρνω, είναι ροή στη χειρομαντία. Υπάρχουν, αν θυμάμαι, καμιά τριανταριά αποτυπώσεις, διαφορετικές επεξηγήσεις χεριών, οι οποίες είναι, σου λέει, ένα χέρι μπορεί να πάρει χρήμα, αλλά επειδή όμως είναι χέρι τσιγκούνικο, δεν θα δώσει ποτέ. Άρα κλείνει αυτή η κάνουλα, αυτή η ενέργεια, με αποτέλεσμα να μην έχει καλή ροή, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι πολύ τυχερός στα τυχερά παιχνίδια να παίρνει, αλλά να έχει όμως την ίδια ατυχία και να τα χάνει. Γιατί παίρνει το χρήμα, το αρπάζει, αλλά με την ίδια ευκολία κάποιος άλλος το παίρνει. Με τον ΑΒ λόγο. Μπορεί να είναι ακριβώς τζόγος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κακή επιλογή σε κάποια πράγματα και να τα χάνει. Ροή, επειδή βγήκε ροή χρήματος. Εντάξει, πάμε τώρα. Πρώτη κάρτα, φίλες και φίλοι, είναι με ποιους τρόπους είμαι έτοιμος για την τύχη μου και είναι μέσα από πειθαρχία και μέσα από δουλειά. Δουλειά, δουλειά. Δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ πέρα, έτσι. Που έχει βγει σημαίνει δουλειά. Ξεκινάμε με πολλή δουλειά. Ξεκινάμε με τα ταλέντα, με τις ικανότητες. Έχεις το ταλέντο και την ικανότητα της ροής του χρήματος. Γι' αυτό βγήκε εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται όμως και εσύ να αναπτύξεις τα ταλέντα εκείνα τα οποία θα σε βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Μπορεί να είναι εκπαίδευση, μπορεί να είναι μόρφωση, μπορεί να είναι εξειδίκευση σε κάτι. Μπορεί να δούλευα παλιά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά τώρα μαθαίνω κάτι άλλο καινούριο. Λέμε τώρα, γενικά. Το δεύτερο είναι σε ποιο τομέα της ζωής μου χρειάζομαι τύχη. Και είναι μια βασίλισσα ξυφών. Στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια. Εκεί χρειάζεσαι τύχη. Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια και το ψέμα, μπορείς να ξεχωρίσεις τι γίνεται. Εδώ σημαίνει βεβαίως και επαγγελματικές επιτυχίες, οι οποίες χρειάζονται σθένος. Χρειάζεται δύναμη εδώ. Αυτή η βασίλισσα δεν μασάει. Είναι μια βασίλισσα διαφορετική, είναι μια βασίλισσα πανέξυπνη, είναι μια βασίλισσα η οποία έχει ιδέες και σου λέει, εντάξει, χρειάζονται ικανότητες, υπάρχουν ικανότητες, αλλά ρε φίλε όμως πρέπει να έχεις και τσαγάνο. Αυτό λέει εδώ, να έχεις και τσαγάνο, δύναμη. Το επόμενο είναι ποια είναι η ευκαιρία τώρα, για να δούμε. Ποια είναι η ευκαιρία τώρα. Η Βασίλισσα λέει και είναι το 9 κούπα. Είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες των Ταρό. Μιλάνε για τις επιθυμίες, την εκπλήρωση των επιθυμιών. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο εδώ. Το 9 κούπα μιλάει ότι για να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου, θα το βάλω εδώ, πρέπει να έχεις και δύναμη και πρέπει να έχεις και ικανότητες. Για να μάθεις να έχεις ροή στο χρήμα. Και όχι μόνο στο χρήμα, αλλά και στα υπόλοιπα, γιατί είναι ροή όλα αυτά. Και η αγάπη είναι ροή, και ο έρωτας είναι ροή, και το σεξ είναι ροή, και το χρήμα είναι ροή. Όλα είναι ροή ενέργειας. Εντάξει, άλλο το μπλοκάρετε, άλλο δεν μπλοκάρετε. Τώρα, για ποιο λόγο μπλοκάρετε, αυτό είναι για τον καθένα τώρα. Πρέπει να πάμε σε ατομικό επίπεδο. Αλλά εδώ όμως σου λέει, πρέπει με κάποιο τρόπο εσύ να έχεις αυτό το τσαγανό και τη δύναμη για να προχωρήσεις. Το επόμενο είναι η ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί. Η ευκαιρία είναι μια άλλη βασίλισσα. Τι έχουμε εδώ, μάλλον βάλω εδώ. Μία βασίλισσα λοιπόν κούπα, η οποία βασίλισσα κούπα, να τη φέρουν πάρα πολύ όμορφη και πολύ ιδιαίτερη κάρτα, η βασίλισσα κούπα μας μιλάει για συνέστημα. Πάμε τώρα από το σκληρό τσαγάνο στην ευαισθησία. Γίνονται αυτά τα δύο να συνεπάρχουν? Ναι, γίνεται. Τι αγαπάς, τι σε παθιάζει, τι σου αρέσει. Η ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί μπορεί να είναι μια γυναίκα, με τη μορφή γυναίκας ή κατάστασης, η οποία θα σε βοηθήσει.
Θα σε βοηθήσει με τη σοφία της, τη διαισθησή της, με την αγάπη της προς εσένα. Μπορεί να είναι και μια μάνα, έτσι. Μπορεί να είναι και ένας συγγενής. Είπαμε, δεν περιοριζόμαστε. Ο κύκλος είναι μεγάλος εδώ. Αλλά είναι μια βοήθεια όμως. Και επειδή ξέρει αυτή η γυναίκα, θα ψυχολογήσει την κατάσταση και θα σου δώσει μια σωστή συμβουλή. Αυτό κι αν είναι τύχη. Να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να σου δίνουν όχι τη λάθος συμβουλή, να σου δίνουν τη σωστή συμβουλή. Στο επόμενο. Πόση τύχη θα αλλάξει την πνευματικότητά μου και θα αλλάξει με το να καταλάβω ότι όλα είναι δούνε και λαβή. Τι σας έλεγα προηγουμένως, έχει βγει πάλι πεντάκτηνο εδώ, εξιπεντάκτηνο, το 6 είναι από τις καρμικές κάρτες, 6 σημαίνει ισορροπία, 6 σημαίνει παρελθόν, τι έχω κάνει πράξη από το παρελθόν δηλαδή, και είναι ο καθένας θα αμυφθεί με τα έργα του. Γι' αυτό υπάρχει εδώ και αυτή η ζυγαριά εδώ που σημαίνει ζυγίζω την κατάσταση. Είναι όλα μια πνευματικότητα. Ακόμα και το χρήμα, δηλαδή αν δεν έχουμε πολύ χρήμα, σημαίνει για κάποιο λόγο. Αν έχουμε λίγο χρήμα, σημαίνει για κάποιο λόγο. Αν δεν έχουμε καθόλου χρήμα, σημαίνει για κάποιο λόγο. Είναι πεποίθηση, είναι σκέψεις, είναι βάζουμε σαμποτά στον εαυτό μας, είναι δεν θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Δεν αξίζω, δεν αξίζω, δεν έχω δύναμη. Αυτή δεν λέει αυτό εδώ, αυτή εδώ λέει αξίζεις και θα προχωρήσεις με δύναμη και επιμονή. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Λοιπόν, οπότε αυτό πρέπει να το δει κάποιος. Για να δούμε στο επόμενο είναι πώς. Ένα λεπτό να δω κάτι. Το επόμενο είναι πώς η τύχη γενικά θα αλλάξει τη ζωή μου, ποιες είναι οι αλλαγές που μπορεί να φέρει στη ζωή μου, και είναι ένα άλλο ένα 7 πεντάκτηνο. Ευλογίες λοιπόν. Το 7 πεντάκτηνο μπορεί να σημαίνει έχω κληρονομήσει και από τους προγόνους μου, το πατέρα, μάνα, παππού πίσω, 7 γενιές πίσω, κάποια στοιχεία τα οποία θα με βοηθήσουν στο επαγγελματικό κομμάτι, στο χρήμα δηλαδή. Όμως χρειάζεται επιμονή και υπομονή λέει εδώ. Ναι, είναι αυτό που λένε εδώ, τα λεφτά βγαίνουν στα δέντρα, φυτρώνουν στα δέντρα, έτσι. Εδώ έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Αλλά για να το πετύχει αυτό, έχει δουλέψει, αυτό σημαίνει εδώ. Έχω δουλέψει, έχω προσπαθήσει και έχω καταφέρει να φτάσω σε ένα σημείο. Χρήμα λοιπόν γίνεται σε εσάς. Επιθυμίες και χρήμα και βοήθειες από ανθρώπους. Και η επόμενη είναι τι μαθήματα χρειάζεται, μισό λεπτό, τι μαθήματα χρειάζεται να μάθω, το οποίο είναι πάλι χρήμα εδώ. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί στο χρήμα λοιπόν, στο τέταρτο deck. Το οποίο είναι ένας ακόλουθος. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Οκτώ πεντάκτηνο. Με ακόλουθο πεντάκτηνο. Οκτώ πεντάκτηνο με ακόλουθο πεντάκτηνο. Εδώ μιλάει για εκπαίδευση όντως, για μόρφωση, μιλάει για ταλέντο, μιλάει για ικανότητες, μιλάει για δύναμη σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι. Μπορεί κάποιος να είναι καλλιτέχνης, ο οποίος και να είναι τόσο καλός, να έχει εξειδικευτεί τόσο πολύ στο δράμα σου ή στο κωμικό. Μπορεί να είναι κάποιος ζωγράφος, να εξειδικευτεί και να είναι ιδιαίτερος. Μπορεί να είναι επιχειρηματίας, να εξειδικευτεί σε κάτι, να μάθει κάτι και να μάθει κάτι συγκεκριμένο. Γίνονται αυτά βεβαίως, γιατί. Πλέον η πληροφορία, ακόμη και η πληροφορία της εκπαίδευσης είναι μεγάλη. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο όμως δηλώνει προσφορά. Δηλώνει ένα άνοιγμα, ένα νέο δρόμο, νέοι δρόμοι και προσφορές για συνεργασίες. Έχετε ένα ταλέντο εσείς. Εσείς που επιλέξετε το τέταρτο deck, δεν είναι τυχαίο. Έχετε ένα ταλέντο φαίνεται στο οικονομικό κομμάτι, στη ροή του χρήματος. Και δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Ίσα-ίσα είναι πολύ καλό. Αυτό που χρειάζεται είναι, όσο σας αρέσει το χρήμα, είναι να έχετε δύναμη, τσαγανό, να είστε ενήμεροι σε πολλά πράγματα και έτσι αλλάζει η τύχη. Δηλαδή παίρνουμε, προσέξτε, παίρνω την τύχη στα χέρια μου με επιμονή, παίρνω την τύχη στα χέρια μου. Αυτό σημαίνει εδώ. Άρα σημαίνει παίρνω την καλή τύχη στα χέρια μου και προχωράω και πετυχαίνω. Φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι 2 φορές για να σας έρχονται ό,τι ειδοποιήσεις κάνω. Ελπίζω να σας άρεσε, σας ευχαριστώ πολύ. Γράψτε και κάτω από το βίντεο, εννοείται ό,τι θέλετε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.